Σας καλωσορίζω στο Baumstrasse, το οποίο είναι ένας χώρος, μέρος της καμπάνιας που γίνεται αλληλεγγύη, που ονομάζεται αλληλεγγύη από τους μουσικούς της Αθήνας για τους μουσικούς της Γάζας. Μια καμπάνια που μου σύστησε ο αγαπημένος φίλος Δημήτρης Μικέλης, όταν στην αρχή αυτού του εφιάλτη, κάποιοι άνθρωποι σαν και εμένα προσπαθούσαμε να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, είτε με την τέχνη μας, είτε με πιο απτά μέσα. Θα καλέσω τον Δημήτρη τον Μικέλη να σας κάνει έτσι μια μικρή ενημέρωση για το τι ακριβώς είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει ένα κουτί στην είσοδο που μπορεί μπαίνοντας να βάλετε κάτι, αλλά μπορεί να θέλετε να βάλετε και βγαίνοντας. Ωραία. Ας περάσουμε ωραία. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρθα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι πώς ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία που κάνουμε. Αυτή η εκστρατεία είναι εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης. Προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα από εδώ για να σταλθούν στη Γάζα. Πώς γίνεται αυτό? Αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη υπάρχουν 2 με 3 μεγάλες, ας πούμε, κυριότερες μουσικές σχολές, εκ των οποίων εγώ στην πολύχρονη παραμονή μου στην Παλαιστίνη εργαζόμουνα για μία από αυτές τις σχολές. Και η συγκεκριμένη σχολή λέγεται Al Kamandjati, που σημαίνει ο βιολιστής. Ξεκίνησε σε συνεργασία με τις υπόλοιπες σχολές, αλλά και με άλλους φορείς που σχετίζονται με τη μουσική στην Παλαιστίνη, αλλά ή γενικά με τις τέχνες. Και επειδή εγώ γνωρίζω τη σχολή και έχω κρατήσει επαφές όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που έφυγα, ξέρω ότι ξεκινήσανε αυτή την εκστρατεία από εκεί. Και αποφάσισα να κάνω μια προέκταση και στην Ελλάδα, από εδώ, από την Αθήνα συγκεκριμένα. Και μακάρι να εμπνευστούν και οι άλλες πόλεις και να κάνουν το ίδιο, ώστε να είναι εθνική προσπάθεια, ας πούμε. Αυτό που έχει ξεκινήσει έχει να κάνει, δηλαδή τα χρήματα έτσι όπως χρησιμοποιούνται πηγαίνουν στους μουσικούς συγκεκριμένα της Γάζας, οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους, πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες συγγενείς τους, και θέλουν ουσιαστικά να εξασφαλίσουν ένα χώρο όπου θα στεγαστούν οι οικογένειες των μουσικών, αφενός και αφετέρου σε δεύτερη φάση. Θα ξεκινήσουν διάφορες καλλιτεχνικές μουσικές δραστηριότητες, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως θεραπεία για τα τραυματισμένα παιδιά της Γάζας. Αυτό είναι το πλάνο τους και αυτό προσπαθούμε να στηρίξουμε και εμείς. Τώρα, μόλις το έμαθα, εγώ μίλησα με κάποιους μουσικούς, όπως ας πούμε, και δημιουργήσαμε μια συντονιστική, ας πούμε, ομάδα, μικρή σε αριθμό ατόμων. Η ομάδα αυτή αποτελείται από μένα, την Χαρούλα Τσαλπαρά, τη Βασιλική Τσιφτσή και τον Αργύρη Νικολάου. Και σύντομα, εν συνεχεία, μπήκε μέσα και η Μάρθα, η οποία έχει ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών μας πάρα πάρα πολύ ψηλά και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και προσπαθούμε να κάνουμε, το κάνουμε, σειρά εκδηλώσεων, όχι μόνο μία, αλλά πολλές, όσες περισσότερες μπορούμε και αντέχουμε και ελπίζω να αντέξουμε για αρκετό ακόμα, αρκετό καιρό ακόμα,
Έχουμε ξεκινήσει την εκστρατεία αυτή με διάφορους μουσικούς, όσους περισσότερους μπορούμε. Ξεκινήσαμε στις 27 Δευτέρου, Φλεβάρι, στο Poetry Bar, όπου πήγε πάρα πολύ καλά. Πολλοί μουσικοί ανταποκριθήκανε αμέσως και πλησιώσανε την εκδήλωση. Συνεχίσαμε στο Εμπρός, το θέατρο Εμπρός, το αυτοδιαχειριζόμενο, με άλλες ομάδες μουσικών. Επίσης, στην πορεία προέκυψαν και παράλληλες πρωτοβουλίες ανεξάρτητες από τη δικιά μας ομάδα, από άλλους φορείς και σωματεία που είχαν την επιθυμία να κάνουν εκδηλώσεις για τη Γάζα και συγκεντρώσανε χρήματα και τα δώσανε σε εμάς για να πάνε στους μουσικούς της Γάζας. Μετά είχαμε το κύτταρο, όπου χάρη στη Μάρθα η ανέλαβε το όλο στήσιμο και τη διοργάνωση. Πήγε αυτό πάρα πολύ καλά, ήταν sold out η εκδήλωση. Συνεχίζουμε σήμερα. Είχαμε και τους Παπαϊωάννου, έτσι δεν είναι? Είχαμε τα αδέλφια Παπαϊωάννου εδώ, στον Πάμε Στράση, αυτό πότε ήταν, 15 Μαρτίου νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Το κύτταρο σήμερα εδώ, και έχουμε επίσης προγραμματίσει 23 Απριλίου στο Ilium Plus, πάλι με μεγάλο αριθμό μουσικών. Βλέπουμε ότι η μουσική ανταποκρίνεται πάρα πολύ, ο κόσμος ακολουθεί, στηρίζει, έχουμε ήδη κάνει καταθέσεις. Να πω λίγο γι' αυτό. Οι καταθέσεις γίνονται σε λογαριασμό τραπεζικό της σχολής στην Παλαιστίνη, στην οποία ήμουνα δάσκαλος. Και ύστερα από εκεί στέλνονται σε λογαριασμό άλλων, πάλι αραβικό λογαριασμό, στους ανθρώπους της Γάζας. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω όχι μόνο τους ανθρώπους που ξεκινήσανε αυτή την εκστρατεία, την οποία την ονομάζουν A Shelter for Gazan Artists. Έτσι, αυτός είναι ο τίτλος. Και αυτή την εκστρατεία την ξεκινήσανε μέσω ενός website που λέγεται GoFundMe, που η δουλειά του είναι να όποιος θέλει να ξεκινήσει έναν έρανο, οτιδήποτε, μια οικονομική ενίσχυση, ένα fundraiser, να φτιάξει ένα προφίλ και να ξεκινήσει για οποιοδήποτε λόγο θέλει, είτε ως ιδιώτης είτε ως φορέας, μια εκστρατεία. Ιδιωτικά ξέρω ότι πολλοί μουσικοί, ανεξάρτητα από αυτό που συνδυόμαστε εμείς, έχουν ξεκινήσει ιδιωτικά μέσω του ίδιου site για τις δικές τους προσωπικές ανάγκες. Μουσικοί που έχουν χάσει τα όργανά τους, ας πούμε, έχουν ξεκινήσει ένα τέτοιο από το ίδιο website για να συγκεντρώσουν χρήματα να αγοράσουν καινούριο όργανο. Οι καταθέσεις έχουν ξεκινήσει ήδη. Άμα θέλετε, όποιος θέλει, ας πούμε, να ψάξει, να ενημερωθεί περισσότερο για αυτή την προσπάθεια, υπάρχει μια σελίδα που έχουμε φτιάξει στο Facebook που λέγεται Αλληλεγγύη από τους μουσικούς της Αθήνας προς τους μουσικούς της Γάζας. Μεγάλος τίτλος, αλλά τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και εκεί υπάρχουν όλες τις πληροφορίες, υπάρχει το link για αυτό το website όπου μπορεί οποιοσδήποτε να μπει μέσα και να δει την πρόοδο των ενεργειών που έχουν γίνει για αυτό το fundraiser. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν, ας πούμε, παιδιά συγκεντρωμένα και δασκάλους μεγάλους με μουσικά όργανα και κάποια βιντεάκια. Όποιος θέλει να ενημερωθεί δηλαδή παραπάνω, μπορεί να τρέξει μέσω της σελίδας μας το link αυτό. Αυτό
προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και για όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε, γιατί το στοίχημα, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι να έχει διάρκεια αυτό, ούτως ώστε να υπάρχει πάντα πίεση, όπως βλέπουμε και παγκοσμίως. Έτσι όλοι οι λαοί και στη Δύση και στην Ανατολή έχουν ξεσηκωθεί, διαδηλώσεις, βλέπουμε παντού παλαιστινιακές σημαίες, οποιαδήποτε εκδήλωση, πολιτιστική, αθλητική. Το στοίχημα είναι αυτό να έχει διάρκεια. Μέχρι αυτή η πίεση που έχει δημιουργηθεί ξαφνικά, όπου όλος ο κόσμος βρίσκεται σε αφύπνιση και έχουν καταλάβει πια τι σημαίνει το Ισραήλ και όλοι πλέον βλέπουν τα εγκλήματα live στο κινητό τους που διαπράττουν. Θέλουμε απλά αυτό να έχει συνέχεια, ούτως ώστε αυτή η πίεση που δημιουργήθηκε στο λαό να περάσει αργότερα όσο δυνατόν σύντομα βασικά και στα κυβερνητικά, ας πούμε, κλιμάκια, ενώ τον κόσμο του, ώστε σιγά σιγά να οι μεγάλες δυνάμεις, οι δυτικές, όλες αυτές που υποστηρίζουν το Ισραήλ, να αρχίσουν να νιώθουν λίγο το ταρακούνημα και ελπίζουμε να αποδώσει κάποια στιγμή προς το όφελος των Παλαιστινίων. Αυτά δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα τώρα αυτή τη στιγμή να προσκαλέσω τον Βαγγέλη Πισία. Ο Βαγγέλης Πισίας είναι ένας άνθρωπος που έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρόνια της ζωής του στο Παλαιστινιακό, ενεργά κυρίως. Είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πήρε το καΐκι του και ξεκίνησε από τον Πειραιά και έφτασε στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι αυτός ο οποίος, χάρη σε αυτόν, όλοι μάθαμε για το καράβι για τη Γάζα, με αυτόν τον τίτλο. Θα ήθελα όμως να τα πει ο ίδιος εκτενέστερα ή ό,τι άλλο θέλει να προσθέσει. Βαγγέλη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πρώτη παράκληση, όσα είπε στο πρώτο πρόσωπο, να τα κάνουμε πληθυντικό. Είναι ο Βαγγέλης και η συναυτό. Κάνανε αυτά που γίνανε. Έτσι έγινε. Αλλιώς δεν γίνονται τα πράγματα. Θα μιλήσουμε για αυτά σε λιγάκι. Εκείνο που θα ήθελα να ξεκινήσω, μια και βρίσκομαι σε μια έτσι μάζοξη που θα κλείσει πολύ όμορφα με μουσική, είναι ότι εκεί σας πρόλαβα. Σας πρόλαβα όχι γιατί εγώ έχω σχέση με τη μουσική, αλλά γιατί ανέλαβα το 1995 μετά τη συμφωνία του Όσλο το project management ως μηχανικός σχεδιαστής έργων κτλ. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αποκατάσταση των υποδομών των κατεχόμενων έως τότε παλαιστινιακών εδαφών. Έχει προηγηθεί το Όσλο, οι συμφωνίες του Όσλο, μια κάποια υποτίθεται ειρήνευση και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει να δώσουμε κάποια λεφτά τώρα και προς τα εκεί μεριά, γιατί τέλος πάντων η Βιθλεέμ, το Τζενίν, η Νάμπλους, η Γάζα, το Χαν Γιούνις, τα ακούμε όλα αυτά τώρα, δεν έχουν δίκτυο αποχέτευσης, τα νερά ρεύουν στους δρόμους. Δεν έχουν δίκτυα ίδρευσης, τα νερά δεν ξέρουμε αν είναι καθαρά ή αν είναι βρώμικα και ούτε καθεξής. Παράλληλα, θέλησαν να τους κάνουν και ένα δώρο, να τους φτιάξουν ένα χώρο που θα λέγεται κοινοβούλιο, Παλαιστινιακό κοινοβούλιο, και έπρεπε και αυτό να γίνει στα 4-5 χρόνια που είχαν λάβει την επίβλεψη αυτού του προγράμματος. Κατέβαινα κάτω, πέρναγα 1-2 εβδομάδες το μήνα κάτω στην Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη, για να προχωρήσει το πρόγραμμα. Πρέπει να είμαστε στο δεύτερο χρόνο και τους 7 μηχανικούς που εγκαταστήσαμε κάτω, που εγκατέστησα κάτω, από αυτούς τους 7 ο ένας έφευγε. Έφευγε και έπρεπε ξαφνικά, έγινε ξαφνικά αυτό, να τον αντικαταστήσουμε με έναν άλλον.
Τότε συμπτωματικά με πλησίασε ένας παλιός φίλος που πριν 10 χρόνια, 15, είχε τελειώσει το Πολυτεχνείο Μηχανικός. Και μου λέει, ρε Βαγγέλη, αν ξέρεις πουθενά τίποτα, καμιά δουλειά για μένα, αλλά να σου το πω στα ίσια, εγώ τώρα 10-15 χρόνια είμαι σε μια κομπανία και παίζω μπουζουκάκι. Συνεπώς, ό,τι έμαθα στο Πολυτεχνείο, βάλε χ, δεν χαμπαρίζω τίποτα, τα έχω ξεχάσει όλα. Του λέω και πώς θα γίνει, λέει, έτσι να πάω κάπου, να μπω στο κλίμα, κάτι να κάνω κτλ. Τέλος πάντων, στη δυσκολία που υπήρχε εκείνη τη στιγμή, κατεβαίνω, λέω, στον δήμαρχο της Ράφα. Του λέω, έχουμε έναν επάνω, δεν είναι, του λέω, δεν είναι έτσι έμπειρος, αλλά μπορεί να έρθει εδώ και κάτι να βοηθήσει. Θα είναι καλής προαίρεσης. Ό,τι του δίνεται θα το υπογράφει. Θα του έχω πει, βάζει υπογραφές, θα βάζει υπογραφές, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνονται τα έργα. Μου λέει, καλά, φέρτονε. Τον φέρνω, μια-δυο εβδομάδες, την εβδομάδα πιάνει ο δήμαρχος, μου λέει, Βαγγάλης, μου σμόκιν, δεν γίνεται, μου λέει. Χάλα Ράγκελ μου λέει, με έφυγε φαίνεται. Αυτός εδώ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει στο που μιλάνε και δεν καταλαβαίνει να πούμε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος. Του λέω, κάνε υπομονή. Κάνε υπομονή, κάτι θα γίνει. Ο Σωτήρης είχε αρχίσει να μελαγχολεί. Κλείστηκε σε ένα σπίτι που του είχαν δώσει εκεί, στη Ράφα. Και καθόταν τα βράδια και τα παίρναγε έτσι. Ώσπου μια μέρα του κάνουν μια επίσκεψη οι δύο-τρεις συνάδελφοί του από τα γραφεία, από την τεχνική υπηρεσία. Πάνε σπίτι του αυτοί, Παλαιστίνιοι. Και όπως πιάσαν λίγο την κουβέντα, βλέπουν εκεί ένα μπουζούκι. Του λένε, Σωτήρης, τι είναι αυτό? Λέει, μπουζούκι, ανώ είναι αυτό, λέει, δικό μου. Λέει, παίζεις μπουζούκι, παίζω. Λέει, παίξε μας κάτι, παίζει ο Σωτήρης. Του λένε, τάμα, αυτό είναι, αυτό είναι. Αμέσως διαδίδεται ότι έχει έρθει ένας μηχανικός Γιουνάνης, ο οποίος είναι μεγάλος μουσικός. Και πρέπει να οργανώσουμε συναυλίες. Αρχίζουν να οργανώνουν συναυλίες για το Σωτήρι. Πήγαινε στη Δυτική, στη Χεβρώνα αυτά, στείλανε συναυλίες, έπαιζε ο Σωτήρης. Διαδόθηκε ότι στην αρχή είπανε ότι ο καλύτερος Έλληνας μουσικός που είδαμε, ας πούμε, μετά το Θοδωράκι, το έχουμε ακούσει, είναι Σωτήρης. Αλλά εκτός από αυτό, με τον καιρό, επειδή είχε αρχίσει κάτι να κάνει ο Σωτήρης, λένε και ο καλύτερος μηχανικός που ήρθε στη Γάζα είναι ο Σωτήρης. Λοιπόν, οπότε έτσι ξεκίνησε, δηλαδή διαμορφώθηκε ένα καλό κλίμα κάτω και πρέπει να έχουν μείνει, δηλαδή τον θυμούνται κάτω το Σωτήρη, λένε ότι πολύ, πολύ καλός, πολύ άξιος. Βοήθησε ο Σωτήρης σε αυτά που είπες εκεί, Γάζες και τα λοιπά, έδινε το αυτοκίνητο, το κρύβαμε εδώ, το πέραμε από εκεί να πάμε γιατί όλα γινόντουσαν μυστικά και τα λοιπά. Μια χαρά παιδί ο Σωτήρης. Πάμε τώρα στα άλλα. Δεν ξέρω, επειδή έχει κουβεντιαστεί πολύ το θέμα, έχουμε αρκετοί από εμάς έχουμε κάνει και ομιλίες, με έχουν καλέσει σε κάμποσα, όχι κανάλια πρώτης επιλογής. Αυτό έκλεισε το κεφάλαιο για μένα το 2010 περίπου. Τότε που έγινε και το χοντρό εκείνο επεισόδιο με το Μαύρη Μάρμαρα. Έτσι το μάθαμε. Δεν ήταν για το Μαύρη Μάρμαρα, ήταν για όλο το στολίσκο της Ελευθερίας. Ο οποίος στο Λίσκο της Ελευθερίας είχε 3 από τα 6 καράβια που είχαν ελληνικό όνομα. Η Ελεύθερη Μεσόγειος, όνομα της μάνας αυτού που μας το έδωσε, Σοφία, η Σφενδόνη και η Δάφνη. Αλλά έμεινε το Ελεύθερη Μεσόγειος γιατί ο Γεωργάκης Παπανδρέου είχε καλέσει τότε στην Ελλάδα τον Ιδανιάχο. Και σε ένα μήνα μετά που γυρίσαμε από κάτω και είχαμε βάλει ξύλο και στις τσέπες μας, εκεί ήταν φανερό ότι η γραμμή έπεσε σε όλα τα κανάλια, ότι αυτούς τέλος. Ότι τους αφήσαμε το 8, το 9 να πούνε και 5 κουβέντες σε κάποιες εκπομπές, ιδίως εκεί κάτι στο Μέγκα. Αυτά εδώ τελειώσαμε. Εμείς με αυτά τα δεδομένα βέβαια συνεχίσαμε. Κάναμε και άλλες αποστολές. Κάναμε το 11, είχαμε κάνει το 9, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18. Όμως κάπως έφθινε το πράγμα. Έφθινε. Δεν μπορούσε να το κρατήσει στο ίδιο επίπεδο. Και το είχαμε πει, το έλεγα στα παιδιά κιόλας και στους ξένους, γιατί ήμασταν διεθνείς αποστολές συγκροτούσαμε, ότι η επαναληψιμότητα δεν είναι πάντοτε το καλύτερο. Πρέπει να το ανοίξουμε. Να βρούμε και άλλες μορφές. Το αφήνω αυτό, το πάω αυτό σε αυτό που είπα πριν από λίγο. Θεωρώ ότι η μουσική χτίζει γεγονότα τέτοια, αν μπορεί να δημιουργεί κανείς μουσικά γεγονότα,
είναι ένας τρόπος να φέρει κοντά τους ανθρώπους και βέβαια οι άνθρωποι άλλοι. Εκεί κάτω από εμάς δεν περιμένουν ούτε να τους πάμε μπαζούκας, ούτε να πολεμήσουμε αντί για αυτούς. Τι ζητάνε αυτό? Εκείνο που ζητάνε είναι να μπορούν να παίρνουν κάτι για την ψυχή κάποιων λίγων ανθρώπων του δυτικού κόσμου του λεγόμενου, ο οποίος είναι ο φιλελεύθερος κόσμος όπως μαθαίνουμε και ο δημοκρατικός κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λίγα που μπορούμε να τους προσφέρουμε τους δημιουργούν χαρά, αυτοπεποίθηση και πρέπει να τα κάνουμε. Και πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Θα περάσω τώρα στο θέμα λοιπόν, το οποίο θα το χώριζα, επειδή όπως είπα στην αρχή, άμα πιάσουμε την κουβέντα δεν τελειώνουμε, έχει ένα κομμάτι πολιτικό-γεωπολιτικό, αυτό που αναλύθηκε κατά κόρον αυτούς τους μήνες. Εγώ είχα την τύχη σε ένα κανάλι από αυτά τα διαδικτυακά να με καλέσουν, 8 έγινε το χτύπημα των Παλαιστινίων, το δίκαιο χτύπημα των Παλαιστινίων, και στις 10 βγήκα σε ένα κανάλι, το οποίο δεν το ήξερα κιόλας, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Μου έκανε και εντύπωση δηλαδή ότι δέχομαι μία πρόσκληση από το Μιλιτέρ, με το οποίο δεν είχα κάποια σχέση, και μου λέει, θες να θες να πεις μερικά πράγματα. Και πήγα και μίλησα και είναι η αλήθεια ότι μου αφήσανε να λέω ό,τι θέλω. Γιατί είπα δίκαιο, γιατί σε αυτό υπάρχει μια έτσι, μια διαφωνία, ακόμα και σε πολλούς που υπερασπίζονται τώρα το πρόβλημα των Παλαιστινίων, αυτό βγαίνει από την ίδια την πραγματικότητα. Εγώ αν ήμουν το 1995-2000 κάτω, συνέχισα να πηγαίνω ως πανεπιστημιακός, με κάτι προγράμματα ανταλλαγής, υποτίθεται εκπαιδευτικών, στα κατεχόμενα κάτω. Πήγα το 12, τότε με τον Αραφάτ, αυτό που τον είχε κλειστεί στη Μουκάταλα κτλ. Κρατούσα μια πολύ στενή επαφή, μια σχέση που, πάω και λίγο πίσω, ξεκινάει το 72. Συνεχίζει αργότερα και έτσι φτάνουμε και στο 95, όχι τυχαία. Έχουμε λοιπόν, ναι, ανοίξει την καλωσία. Εκεί λοιπόν στο διάστημα αυτό, ιδίως εκείνο που ξεκινάει μετά το 2006, όπου η Χαμάς, η Ισλαμιστική Χαμάς, κερδίζει τις εκλογές. Δεν θα μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, είχα πάει σαν διεθνής εκλογικός παρατηρητής. Δεν θέλανε να μου επιτρέψουν και εμένα και σε άλλους 10 Ιταλούς να πάμε. Ήμασταν 400 οι διεθνείς εκλογικοί παρατηρητές. Μας λέγανε όμως οι συντονιστές από τον ΟΗΕ και από άλλους οργανισμούς ότι όχι, όχι, στη Γάζα δεν πάει κανείς. Καλά, πώς δεν πάει κανείς. Οι μισοί ψηφίζουν στη Γάζα, οι άλλοι μισοί. Ήταν φανερό ότι κάτι θα ψινότανε. Κάτι θα γινότανε, θα έβγαινε άκυρο το αποτέλεσμα της Γάζας, το οποίο το θεωρούσαν ότι είναι, μάλλον έκλεινε προς τη Χαμάς, ενώ το άλλο μπορεί, ας πούμε, να έδινε μια πλειοψηφία στον Άμπο Αμπάς. Μετά από πολλές πιέσεις και που βγήκανε στα τείχος εκεί προς το Ερέτς οι Παλαιστίνοι, μας είπαν άντε 11 περάσαμε. Από εκεί αρχίζει μια σχέση η οποία πλέον είναι, μπαίνει σε έναν άλλο είδους αποκλεισμό, σε μια κλιπάκωση του αποκλεισμού η Γάζα, και το 2006 γίνεται εκείνο το επεισόδιο, απρόκλητα, δεν τους είχε πειράξει κανείς τους Ισραηλινούς, μία ρουκέτα σκάει στην Αμμουδιά, η Χόντα, ένα μικρό κοριτσάκι 9 χρονών, είχε πάει να μαζέψει το κουβαδάκι του από δίπλα. Η Χόντα δεν σκοτώθηκε, αλλά τα 9 μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων τα 7 αδέρφια της, αυτά όλα εξαερώθηκαν. Η Χόντα έγινε σύμβολο, βέβαια απεφάσισε να το ανταποδώσει τότε το Ιζεντίν Ελ-Κασάμ, μια οργάνωση Παλαιστινιακή, η οποία πέρασε κάτω από το. Έχουν την ευχαίρεια αυτή να σκάβουν και να περνάνε από κάτω. Έχουν σκάψει τη μισή Γάζα. Μπράβο τους, παλικαριά τους. Αφού βλέπεις πως είναι στην επιφάνεια τώρα, τι άκουσες πεις, γιατί σκάβεις από κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων πήγαν, απαγάγανε έναν Ισραηλινό, δεν τον σκοτώσανε, δεν τον πειράξανε. Και είπανε, τον ανταλλάσσουμε, δώστε μας καμιά πενινταριά από τους 6-7.000 που έχετε μέσα στις φυλακές, τις δικές σας, δικούς μας. Πάρτε αυτό να. Δεν τον δίνανε οι Ισραηλοί, τελικά τον δώσανε μετά, τελικά δεν τον παίρνανε οι Ισραηλοί, τελικά τον πήρανε μετά από 4 χρόνια και δώσανε καμιά εκατοσταριά από τους Παλαιστίνιους κρατούμενους.
Εγώ τότε με το που χτυπήθηκε το κοριτσάκι, λέω τώρα εδώ είναι εποχή για διακοπές, δεν μου κατεβαίνει. Σηκώθηκα πια κάτω. Έκατσα κάτω 2 μήνες. Κάθε μέρα η Γάζα βομβαρδιζόταν. Δεν είχε προκαλέσει η Γάζα, βομβαρδιζόταν. Είχε ο φίλος μου, ο υπουργός εσωτερικών, που τον είχα δει την επόμενη των εκλογών, ο Σάιτ Σεάμ, είχε σκοτωθεί αυτός, η γυναίκα του και τα παιδιά του με ρουκέτα. Και τέλος πάντων έκατσα εκεί 2 μήνες, υπολογίζαμε 1200 με 1800 οβίδες την ημέρα. Βλήματα φωσφόρου αυτά, αλίμονο και αν σε έπαιρνε. Έκατσα αυτούς τους 2 μήνες, γίνεται ιστορία στο Λίβανο με τη Χεσμολά και αυτά, πάει αυτό. Αρχίζει να γεννιέται η ιδέα του πρώτου ταξιδιού. Γεννιέται η ιδέα του πρώτου ταξιδιού που έγινε τελικά το καλοκαίρι του 2008. 2008 νωρίτερα η Αυστριακή τηλεόραση αποφασίζει να γυρίσει ένα βίντεο, μια ταινία κατά κάποιο τρόπο, όπου να ρωτηθούν τα ηγετικά στελέχη στη Γάζα της κυβέρνησης της Χαμάς και η θεωρητική της Χαμάς, από τους οποίους είχαν λείψει 2. Ο ανάπηρος Αχμεντ Γιασίν έφαγε ρουκέτα πάνω στον απειρικό του καροτσάκι, τον εξαφανίσανε, και μετά ο Ραντίση τρώει και αυτός μια ρουκέτα και τον εξαφανίζουν. Τότε πια δεν λέγανε ποιος είναι ο αρχηγός τους οι Παλαιστινοί, γιατί ξέρανε ότι αμέσως μετά συμβολικά το Ισραήλ θα τον σκοτώσει. Τώρα προχώρησε το Ισραήλ σε κάτι ακόμα πιο έτσι φιλελεύθερο, δημοκρατικό, δίκαιο κτλ. Να σκοτώσει τα παιδιά του συγκεκριμένου πρωθυπουργού της κυβέρνησης της Γάζας, του ανθρώπου αυτού που όλοι τον έχετε γνωρίσει, του Ισμαήλ Χανίγια. Εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνουμε με τον Αυστριακό, οι Ισραηλοί δεν δίνουν άδεια να μπούμε μέσα. Τελικά ο Αυστριακός μου λέει, εσύ θα βρεις κάποιο τρόπο, είτε μέσω Αιγύπτου είτε δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρεις, αλλά το θέλουμε το βίντεο, αν μπορείς, πάρτο, έχουμε πληρώσει τον κάμεραμαν μέσα, γυρίστηκε ένα βίντεο, θα συνιστούσα κάποτε να το δείτε, να μην αναγκάζομαι να λέω εγώ και ο καθένας μας τι πρεσβεύουν αυτοί που είναι κλεισμένοι εκεί μέσα. Προσωπικά να πω ότι εγώ ούτε μουσουλμάνος είμαι, ούτε έχω κάποια έτσι ιδιαίτερη έφεση, ας πούμε, ξέρω εγώ, από έστω και συμπάθεια προς αυτό το θρήσκευμα ή το άλλο θρήσκευμα. Έχω τις αναφορές μου, δηλαδή μπορεί να θεωρώ ότι η Ορθοδοξία είναι πιο κοντά στον Ελληνισμό, αλλά αυτά δεν είναι τα θέματα μας. Οι μουσουλμάνοι είναι μουσουλμάνοι. Ακούσω όμως τον Μαχμούτ Ζαχάρ, που αυτός ήταν τότε ο αρχηγός, τον ακούς να μιλάει για πολλές ώρες. Προβλήθηκε στην Αυστριακή τηλεόραση, προβλήθηκε, το πήρε ακόμα και μια εκκλησία εκεί πέρα, προτεστάντικη, στην Παραδόξος, στην Αυστρία, έγινε μια διάχυση στην Ευρώπη. Το 2008, όταν πήγαμε βέβαια, ήταν η εποχή που ο Μπους έκανε την επίσκεψή του στη Γάζα. Εκεί τότε το σχέδιο αποκρισταλώθηκε και κάναμε την πρώτη μας δράση. Πάμε τώρα, αυτό μας εισάγει σε ένα από τα 3 κεφάλαια, δεν θα μακρηγορήσω, όπου έχω ήδη μακρηγορήσει. Το ένα είναι, το τελευταίο είναι το δρασεολογικό. Δηλαδή γενικά κουβέντες που δεν καταλήγουν κάπου, δηλαδή να τα πει μια φορά και ο Βαγγέλης και μετά να τα πει ο Νικόλας και δεν ξέρω ποιος, μία από τα ίδια σε τελευταία ανάλυση, αναγωγή στην αναγωγή. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Να υποθούμε μερικά πράγματα. Έχουμε καινούργια στοιχεία, ειδικά αυτές τις μέρες, τις προχτές, βλέπουμε κάτι να αναστατώνει τις ισορροπίες. Κάτι συμβαίνει, αυτά θέλουν ερμηνεία. Εάν μόλις τελειώσω την ομιλία μου, θελήσει κάποιος να μου κάνει 1-2 ερωτήσεις και εάν μπορώ να δώσω μια αξιόπιστη απάντηση περιορισμένη με 5 λόγια, τότε να το κάνω. Αλλά να μην αρχίσω τώρα να εξηγώ το ένα ή να εξηγώ το άλλο. Εκείνο που χρειάζεται να ακουστεί όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αντεστραμμένη εικόνα. Αντεστραμμένη εικόνα είναι η εικόνα της ισχύως του ενός, ο οποίος όπως απέδειξε χτες, δεν είναι η ισχύς του, είναι η ισχύς της συμμαχίας που τον στηρίζει. Δηλαδή αν οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Εγγλέζοι δεν χρησιμοποιούσαν όλο τους τον μηχανισμό για να στηρίξουν το Ισραήλ, αυτή εδώ η επιχείρηση, η οποία πολύ συζητήσιμη, οδήγησε ας πούμε στην αναχέτηση πολλών
παλαιάς τεχνολογίας, γιατί αυτά χρησιμοποίησαν ιρανικών drones και κάποιων παλαιάς τεχνολογίας πυράβλων. Ήταν συμβολική η κίνηση αυτή που έκαναν οι Ιρανοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό εδώ δείχνει μια εμπλοκή στην περιοχή. Έχουμε ειδήσεις επίσης, δεν θα τη συζητήσω γιατί χρειάζεται ανάλυση. Κάτι ζήτησε σήμερα το Συμβούλιο του Ισραήλ, το Πολιτικό Συμβούλιο, το Στρατιωτικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να εξηγεί κάποια πράγματα και να έχουν αυτά κάποιο ενδιαφέρον. Φεύγουμε από αυτό και πάμε στον άλλο παράγοντα. Ο άλλος παράγοντας που επίσης θα τον αναφέρω γιατί τον ζείτε. Τον ζείτε και θα έλεγα μακάρι κάθε λαός για αυτό που λένε οι Παλαιστίνοι Ard, το χώμα μας, αυτό που λένε οι αξίες μας. Και μιλάνε πάρα πολύ για αξιοπρέπεια, για θέληση, για τέτοια. Μιλάνε με έννοιες ηθικές, όχι ηθικολογικές, ηθικές. Αυτό και μιλάνε είτε πρόκειται για Παλαιστίνιους μουσουλμάνους, είτε για Παλαιστίνιους χριστιανούς. Στη Γάζα είναι 4.000 ήταν οι Παλαιστίνοι οι χριστιανοί. Είχαμε και το έχουμε ακόμα το ωραίο μοναστήρι, αν και έφαγε και αυτό ρουκέτα. Αλλά την έφαγε λίγο ξόφατσα και δεν κατέρευσε. Και εκεί έγινε εκδήλωση, δηλαδή πήγε όλη η ηγεσία της Χαμάς το 2006 ή το 2008 ήτανε, 6 ήτανε, και πήγε και έκανε μια εκδήλωση μαζί με τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί θεωρούνται μέλος της παλαιστινιακής οικογένειας και φυσικά δεν υπήρξε ποτέ και πρόβλημα με τους Εβραίους ως Εβραίους το θρήσκευμα. Εάν μπορούσα να σας προβάλλω του Μαχμούτ Ζαχάρ το βίντεο, την ομιλία, θα δείτε πως λέει άλλο σιωνισμός, άλλο Ιουδαϊσμός. Καμία σχέση. Πάμε τώρα παρακάτω. Υπάρχει το ψυχοκοινωνικό, είναι αυτή η ευψυχία. Το εύψυχο. Το είχαμε το εύψυχο αυτό και εμείς έτσι γλιτώσαμε το 1821 από μια σκλαβιά 400 χρόνων. Το είχαμε αυτό το εύψυχο το 1821, το είχαμε, ξέρω εγώ, στους Βαλκανικούς πολέμους ή δεν ξέρω πότε άλλο το είχαμε. Βέβαια αυτό το εύψυχο πολλές φορές παραμορφώνεται, διαστρεβλώνεται και καταλήγει σε κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι ό,τι καλύτερο. Από τη στιγμή που βγαίνει από τα σύνορά σου, τέλος πάντων είναι μαζεμένο. Εάν στρέφεται ο Έλληνας ενάντια στον Έλληνα με αυτό το εύψυχο πάθος, αυτό είναι μια ανοησία την οποία την πληρώνουμε πολύ ακριβά. Τα ζούμε αυτά, δεν χρειάζεται να μιλήσω γι' αυτά. Τελευταίο είναι η δρασιολογία. Εμείς συνεχίζουμε, κάνουμε σκέψεις και κάτι θα κάνουμε. Ήταν να κάνουμε κάτι και τώρα. Δεν το κάνουμε γιατί δεν πήρε, γιατί κακοφόρμησε το οργανωτικό. Και ευτυχώς που μας προφύλαξαν, προσωπικά δεχόμουν συνεχώς τηλεφωνήματα από την ηγεσία, από το συντονιστικό της αποστολής που είχε αναγγείλει η Τουρκία βασικά ότι θα την κάνει τώρα τις επόμενες μέρες. Την είχε αναγγείλει για τις 12 και μετά για τις 14-15, δεν ξέρω αν θα την κάνουν. Υπήρχαν επιφυλάξεις και από πριν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή μπαίνει στην άκρη. Και δεν ήθελαν οι Παλαιστινοί γιατί δεν είχε χαρακτήρα διεθνούς αποστολής. Εμάς μας χρειάζεται η διεθνής αλληλεγγύη. Δεν μας χρειάζεται, μου λέγανε, η αλληλεγγύη των Αράβων, των Μουσουλμάνων. Αυτή μπορεί να τη θεωρεί ο κόσμος δεδομένη. Ότι τέλος πάντων μουσουλμάνοι μεν, μουσουλμάνοι δεν, τους βοηθάνε, συμπαραστέκονται. Το ζήτημα είναι λοιπόν πώς εισπράττουμε εμείς αυτό το μήνυμα από τη μεριά τους. Κάνουμε το απαραίτητο, κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα μου πεις, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Ούτε και αυτό το κάνουμε τελευταία. Έχει αλλάξει η κοινωνία, έχουν αλλάξει ήθη, έθιμα, παραδόσεις, νοοτροπίες. Μπήκανε συνήθειες, περίεργες και τα λοιπά, τέλος πάντων. Αυτό είναι όμως ένα κεντρικό σημείο και πιστεύω ότι με ορισμένους από εσάς εδώ στη συλλογικότητα, όταν θα έρθει η ώρα, καράβια θα ξεκινήσουν, θα το τολμήσουμε εκεί στις αρχές του καλοκαιριού, ξεκινάνε από πάνω από την Βόρεια Θάλασσα και άλλη μια συμβολική κίνηση, μακάρι άλλες. Μακάρι άλλες διαφορετικές. Έγιναν σκέψεις, δεν μας βγαίνανε στον προγραμματισμό, μακάρι όμως άλλες. Και προπαντός, εσείς εδώ, σε αυτό το χώρο που βρίσκομαι, εάν μπορέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο να αυξήσετε την ένταση της φωνής σας, της μουσικής σας, να φτάνει σε αυτούς τους ανθρώπους κάτω,
είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να τους προσφέρουμε. Να σταματήσω, όπως καταλαβαίνετε μπορεί να χάνω κι άλλα, αλλά και δεν πρέπει να επεκταθούμε άλλο. Πρέπει να περάσουμε στο κομμάτι της μουσικής και να το ευχαριστηθούμε. Και νομίζω το μήνυμα εστάλει και με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Κυσία. Θέλω πριν καλέσω τους μουσικούς και να τους ευχαριστήσω πολύ για την προσφορά τους. Θέλω να τους καλωσορίσω με ένα ποίημα του Ζακάρια Μουχάμετ. Έκλαιγε και εγώ του κρατούσα το χέρι για να τον παρηγορήσω και να του σκουπίσω τα δάκρυα. Του είπα καθώς με έπνιγε η λύπη. Σου υπόσχομαι πως η δικαιοσύνη στο τέλος θα νικήσει και η ειρήνη σύντομα θα έρθει. Του έλεγα ψέματα φυσικά. Ξέρω ότι η δικαιοσύνη δεν θα νικήσει και η ειρήνη δεν θα έρθει σύντομα. Αλλά έπρεπε να σταματήσω τα δάκρυά του. Είχα αυτή τη λανθασμένη ιδέα που λέει πως αν καταφέρουμε με κόλπα να σταματήσουμε το ποτάμι των δακρύων, όλα θα συνέχιζαν την πορεία τους με τη λογική. Τα πράγματα θα γίνονταν αποδεκτά ως έχουν, η βία και η δικαιοσύνη θα βοσκούσαν μαζί στο ίδιο χωράφι, ο Θεός και ο Σατανάς θα ήταν αδέρφια και το θύμα θα ήταν ο έρωτας του θήτη. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσουν τα δάκρυα. Ξεχύνονται ολοένα σαν πλημμύρα να διαλύσουν την πλαστή τελετή της ειρήνης. Και γι' αυτό, για αυτή την πικρή αιμονή των δακρύων, ας θεωρήσουμε το μάτι ως το μόνο αληθινό Άγιο επί γης. Δεν είναι δουλειά της ποίησης να σκουπίζει τα δάκρυα. Η ποίηση οφείλει να σκάβει μια τάφρο από όπου θα μπορούν να ξεχυλήσουν για να πνίξουν το σύμπαν. Και δύο λόγια από το Μάνθο, ο οποίος θα μας μιλήσει, θα μας περιγράψει το πέρα τι θα ακούσουμε ακριβώς. Έλα Μάνθο. Καλησπέρα σε όλους. Απόψε είμαστε πολύ τυχεροί για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι όλοι αυτοί οι σπουδαίοι μουσικοί μαζεύτηκαν. Ο δεύτερος είναι ο λόγος για τον οποίο μαζεύτηκαν. Και ο τρίτος είναι ότι έχουν τη διάθεση να συνεχίσουν να μαζεύονται για λόγους σαν τον απόψινό. Σε λίγο θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε ίσως, εγώ θα την ονόμαζα τη Liberation Music Orchestra της Ελλάδας. Και ακούγοντας μόνο τα ονόματα, κάποιος θα συμφωνήσει πιθανόν. Κάποιοι από εσάς πιθανότατα θα συμφωνήσουν μαζί μου. Για να μην καθυστερήσουμε λοιπόν άλλο, να καλωσορίσουμε με ένα θερμό χειροκρότημα στη σκηνή αυτούς τους 12 σπουδαίους ανθρώπους. Πριν όμως, τον πρώτα απ' όλους, τον κύριο Γιάννη Σκανδάμη στον ήχο. Ξεκινώντας από πίσω, στα drums, ο δάσκαλος και ο μαθητής, Νίκος Σιδηροκαστρίτης και Σίμος Ολυνιώτης. Στο κοντραπάσο, ο Χρυσόστομος Μπουκάλης. Στην κιθάρα, ο Βίρονας Ντόλας. Στο πιάνο, ο Κώστας Γιαξόγλου. Στο βιβράφωνο, ο κύριος Ζακ Μαρού. Και στα πνευστά, ο κύριος Χάρης Λαμπράκης, στο ΝΕΗ. Ο κύριος Γιάννης Κασέτας, στο βαρύτονο σαξόφωνο. Το κορίτσι της παρέας, Νίκη Κοκόλη, άλτο σαξόφωνο. Ο κύριος Γιάννης Παπαναστασίου, στο άλτο σαξόφωνο. Ο κύριος Λεωνίδας Χαρατόπουλος, στο φλάουτο και το τενόρο σαξόφωνο.
Και τελευταίος πλην ορχέσκατος φυσικά, κύριος Γκίλα Ντάτσμον, στο κλαρινέτο και στο τενόρ. Μια μεγάλη μουσική οικογένεια. Καταρχάς, θέλω να παρακαλέσω τον Γιάννη τον Αλφανίδη να σηκωθεί από την καρέκλα και να καθίσει στο Δημήτρη Σταμπουλίδης, ο οποίος είναι χειρουργημένος πρόσφατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κατά δεύτερον, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να διαβάσω και εγώ, συγχωρέστε με, ένα ποίημα του κουμπάρου του Δημήτρη Σταμπουλίδη. Έτσι, ένα παιδί που μεγάλωσε στο Εγάλιο, μέσα στην οικοδομή και ξέρει, έχει ζήσει κάποια πράγματα. Έτσι να πω τη γνώμη του και αυτού του ανθρώπου, είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο μουσουλμάνος στρατιώτης μπαίνει στο τζαμί να προσκυνήσει. Πλένει χέρια, πλένει πρόσωπο και γονατίζει για την ύπη, για την πίστη. Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο χριστιανός στρατιώτης μπαίνει στην εκκλησία να προσκυνήσει. Ανάβει ένα κερί στην εικόνα του Αγίου και κάνει το σταυρό του για την νίκη, για την πίστη. Μετά από ώρες βομβαρδισμών, κρανίου τόπος, ματωμένοι οι δύο στρατιώτες, ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας είχε ψωμί στο σακίδιό του και ο άλλος ένα παγούρι νερό. Ο ένας είχε μαχαίρι και ο άλλος κουβέρτα. Τα βάλαν κάτω, φτιάχνοντας ξανά την ανθρωπότητα. Ο καθένας τραγουδούσε τραγούδια της πατρίδας του. Κάποια στιγμή ο ένας εξηγούσε στον άλλον τη σημασία τους. Μετά από πολλά φαγκάρια, το τραγούδι έγινε ένα, φτιάχνοντας ξανά πολιτισμό. Δύο άντρες ξύπνησαν, βλέποντας όλα τα παραπάνω στο όνειρό τους. Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο μουσουλμάνος και ο χριστιανός στρατιώτης δεν πήγαν να προσκυνήσουν κανένα θεό, μόνο αποφάσισαν να γνωριστούν. Γεια σου Μητσάκο. Δεν πειράζει. Πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε είναι το Welcome του John Coltrane. Δεύτερο κομμάτι, Song for the Whale, Charlie Hayden. Τρίτο κομμάτι, Φορτουρίγια, Charlie Hayden. Τέταρτο κομμάτι, Desires, Don Cherry. Thank you.
Thank you.
I didn't know what to expect at all. I mean, I know everybody, but it was an amazing thing. And take-home message, there are a lot of musicians here on stage, and we never played together as in such form. And the message, really, is that unlike Israel, Palestine puts people together. Yeah. Thank you.
επόμενη εκδήλωση ποια είναι? Η επόμενη θα είναι 23 το μηνό στο Ilion Plus. Ilion Plus 23 το μηνό. There was a problem with the recording, we have to do it again. The same solos, the same Πάρε το μικρόφωνο, Δημήτρη.